με τον Τάσο Νικολογιάννη. Okay. Τον έχουμε τον Τάσο. Τι έγινε, Τάσο, πώς είσαι, τι κάνεις? Γεια σου, Διονύση. Καλά. Μπράβο. Καλά. Είχαμε ξεκάθαρα το μήνυμα από τον Νικόλα Βασιλαρά νωρίτερα που μιλήσατε για την εκδρομή που ετοιμάζουν οι παδί του Παναθηναϊκού στον Βόλιο. Εντάξει, το ζητούμενο στην προηγούμενη περίπτωση, αυτό που είπε και ο Νικόλας, υπεύθυνος επικοινωνίας του Παναθηναϊκού, είναι ότι θα πρέπει να προσέχει ο κόσμος του Παναθηναϊκού πάρα πολύ, ακόμα και αν υπάρχουν κάποιες προκλήσεις, για να μπορεί να πάει στη λεωφόρο στα επόμενα παιχνίδια. Διότι αν συμβεί το παραμικρό, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει την ευθύνη και μπορεί να κινδυνεύσει με τιμωρία λεωφόρος. Έτσι. Είπε ουσιαστικά ότι πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Τόνισε ότι εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη έτσι, παρουσία των φίλων. Δεν ξέρει ακριβώς το νούμερο. Δεν μπορεί να το διευκρινίσει το νούμερο. Αυτό θα φανεί αύριο το απόγευμα στις 7.30. Ότι έχει πάρει κάποιο εισιτήριο ο Παναθηναϊκός. Λίγο πριν από τα 10.000 εισιτήρια, λίγο πιο κάτω από τα 10.000 εισιτήρια, αλλά έχει δώσει εισιτήρια και ο Βόλος και θα έχει πάρα πολύ κόσμο που θα πρέπει να προσέχει και ότι ο Παναθηναϊκός είναι υπέρ των μετακινήσεων, έτσι, ότι έδωσε αγώνα για να μπουν οι οπαδοί του στη Λαμία και ότι θα συνεχίσει να είναι υπέρ των μετακινήσεων και μετά το παιχνίδι στο Βόλο και στα παιχνίδια που έρχονται και στο Ηράκλειο. Με τον Όφη ήταν υπέρ της μετακίνησης φίλων του Παναθηναϊκού, αλλά είναι ένα γήπεδο με ιδιαιτερότητες, όπως είπε, υπάρχουν ιδιαιτερότητες στον Παναθηναϊκό και αν και η Κρήτη είναι γεμάτη Παναθηναϊκούς και γι' αυτό λόγο δεν υπήρχαν οπαδοί του Παναθηναϊκού στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Γενικά ήταν μια... τόνισε ο Νικόλας ότι χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή στο αυριανό παιχνίδι όσον αφορά τον κόσμο που θα βρεθεί εκεί, διότι είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάμε και πολύ συχνά. Και μάλλον τα τελευταία χρόνια με τόσο κόσμο να μετακινείται είναι σπάνιο. Έτσι. Ναι, ναι. Και για να το πω εγώ στα αγωνιστικά, θα σταθώ και πάλι σε κάτι το οποίο ουσιαστικά επιβεβαίωσε ο Νικόλας, είναι ότι όλο αυτό το κλίμα από την επιθυμία και τη ζήτηση των ιστερίων για την παρουσία των οπαδών του Παναθηναϊκού στο Βόλιο είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν οι παίκτες. Και μάλιστα έχουν μείνει εντυπωσιασμένοι από αυτό. Οπότε εγώ λέω τώρα, ως ένα σημείο αυτό έρχεται να δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα σε κάποιους ξένους παίκτες που ενδεχομένως ακόμα δεν έχουν καταλάβει που βρίσκονται και το πόσο σημαντικό, το πόσο κόσμο έχει ο Παναθηναϊκός στο πλευρό του, για να τους τονίσει αυτό το πράγμα και ενδεχομένως να τους παθιάσει ακόμα περισσότερο για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού που αγωνίζονται στο σύλλογο από την ημέρα που έχουν έρθει γνωρίζουν που βρίσκονται, πολύ καλά τους έχει μιλήσει ο Γιωβάνοβιτς, ξέρει πολύ καλά το μέγεθος του συλλόγου. Απλά αυτό που τους εντυπωσίασε είναι το γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλη η προσέλευση του κόσμου εκτός έδρας παιχνίδι. Αλλά το μέγεθος του συλλόγου, τον κόσμο που έχει ο σύλλογος, το ότι η ομάδα αυτή έχει ουσιαστικά το μέγεθος της για να πρωταγωνιστεί, το ξέρουν καλά. Σίγουρα η παρουσία του κόσμου τους αυξάνει την πίεση με θετικό τρόπο στο αυριανό παιχνίδι. Από την άλλη όμως το παιχνίδι δεν έχει καμία σχέση με τα εισιτήρια. Το παιχνίδι που θα γίνει στον αγωνιστικό χώρο θα είναι ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα από τα τρία πιο δύσκολα παιχνίδια που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα. Έτσι. Αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλή, είναι πρώτη της βαθμολογίας, κερδίζει συνέχεια. Έχει κερδίσει την ΑΕΚ στη Ριζούπολη, έχει κόψει βαθμούς και πέρυσι σοπαλία με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Έχει κερδίσει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Δηλαδή μιλάμε ότι έχει κάνει αποτελέσματα τα οποία είναι αποτελέσματα ομάδας που κάνει πρωταθλητισμό. Δεν σημαίνει ότι ο Βόλος κάνει πρωταθλητισμό, θέλω να σου πω όμως ότι σε πόσο καλή κατάσταση βρίσκεται. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάει ο Βάνος με τους παίκτες. Έχει ασχοληθεί πολύ με τακτικά θέματα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ξέρουν τη δυσκολία. Εξάλλου στο Βόλο ο Παναθηναϊκός μία φορά μόλις έχει κερδίσει. Την πρώτη χρονιά που ήταν ο Βόλος στην Super League, της επόμενης χρονιάς πέρσι έχασε και έφερε και μια σοπαλία στο Μάτσικ στη Ριβάνς Κυπέλλου όταν είχε κερδίσει 2-1 στο λεωφόρο και έφερε 0-0 και πέρασε στην επόμενη φάση. Ο Βόλος είναι μια πολύ καλή ομάδα, ο Βόλος είναι μια ομάδα που δεν έχει να χάσει τίποτα. Δηλαδή αν χάσει κανένα θα του πει κάτι, εάν κερδίσει όμως ή φέρει σοπαλία θα γράψει ιστορία, ήταν η πρώτη ομάδα που έκοψε ο βαθμός του Παναθηναϊκού. Οπότε αυτό και από μόνο του, σύντομα ότι η ομάδα του Βόλου είναι πολύ καλή ομάδα, το κάνει το παιχνίδι
πάρα πολύ δύσκολο. Και ο Γιωβάνοβιτς έχει προετοιμάσει την ομάδα έτσι ώστε να εμφανιστεί όπως πρέπει στο αυριανό παιχνίδι και να δώσει και ικανοποίηση στον κόσμο που θα είναι στις εξέδρες και που θα πάει με στόχο να στηρίξει την ομάδα και να τη βοηθήσει να φτάσει σε μια ακόμα νίκη τη δέκατη στη σειρά. Ναι, τι είναι αυτό που πιστεύεις που θα πρέπει να προσέξει περισσότερο ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι αυτό? Κοίταξε, ο Βόλος είναι μια πολύ οργανωμένη ομάδα, μια ομάδα η οποία μεσοεπιθετικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Έχει τον νέο σεντερφόρ που έχει πάρει του Φανβέρτ που είναι σκόρερ, έχει τον Ντέλετιτς, έχει τον Φερνάντες, δύο παίκτες που βάζουν επίσης γκολ και έχει και χαφ που τρέχουν πάρα πολύ. Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ το transition, το αμυντικό, δηλαδή όταν χάνει την μπάλα και βγαίνει ο Βόλος στην επίθεση θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός γιατί και ο Βόλος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Από την άλλη υπάρχουν κάποιες αδυναμίες στην ομάδα του Βόλου στις οποίες έχει μελετήσει ο προπονητής, έχει πει στους παίκτες για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να φτάσει σε κάποιο γκολ που θα του δώσει την νίκη, σε κάποια γκολ που θα του δώσει την νίκη. Είναι μεγάλη ιστορία ότι έχει πιστέψει ο Σπόραρ, ο οποίος έβαλε και τον γκολ στο παιχνίδι με τον Άρη Μπέρνον της Αλλαγής. Είναι καλά. Δίνει πολύ μεγάλη όθηση και δύναμη ως προς τον Παναθηναϊκό. Απ' την άλλη βέβαια είναι πολύ μεγάλη η απώλεια του Αϊτόρ. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να συνηθίσει πλέον να παίζει χωρίς τον Αϊτόρ όλη τη σεζόν. Ναι. Επιστρέφει όμως ο Βέρμπιτς, ο οποίος όχι επιστρέφει, αρχίζει και παίζει καλά ο Βέρμπιτς που είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Τίποτα. Ένα παιχνίδι που θα πάει σε λεπτομέρειες πιστεύω και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κοιτάξει να είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένος. Δηλαδή το παραμικρό λάθος μπορεί να το πληρώσει αύριο. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένος για να φτάσει στο αποτέλεσμα που θέλει, δηλαδή την νίκη. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πλέον πόσο ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά θα αφομοιώνει στην ενδεκάδα τον Βέρμπιτς μετά ναι. από την εξέλιξη αυτή με τον Αϊτόρ. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο Βέρμπιτς θα είναι πλέον ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει την συγκεκριμένη πλευρά που έχει και ο Αϊτόρ και ορισμένα από τα στοιχεία του ρόλου που έχει ο Αϊτόρ στην ομάδα. Ναι, ο Βέρμπιτς είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ βαρύ βιογραφικό. Άμα δει κανείς το βιογραφικό του και τα γκολ που έχει πάρει στην καριέρα του και τις ασίστ που έχει κάνει, καταλαβαίνει πόσο σπουδαίος ποδοσφαιριστής είναι. Προσαρμογή χρειαζόταν και το γεγονός ότι είχε περάσει κάποιος έναν τραυματισμό και COVID και έπρεπε να είναι και στο 100% πλέον είναι καλά. Και πιστεύω ότι από τη στιγμή που νιώθηκε την εμπιστοσύνη του προπονητή πλέον που θα παίζει, από εδώ και πέρα θα είναι όλο και καλύτερος και σίγουρα θα αφομοιώσει και αυτά που θέλει ο προπονητής γιατί χρειάζεται λίγο να μπει στους αυτοματισμούς της ομάδας. Είναι λίγο διαφορετικός παίκτης από τον Αϊτόρ. Ενδιαφέρεται περισσότερο για την ατομική ενέργεια και το γκολ εντός περιοχής. Βεβαίως και ο Αϊτόρ έχει βάλει πολλά γκολ, αλλά είναι παίκτης που του αρέσει περισσότερο να είναι στην περιοχή και να είναι κοντά στον γκολ. Γι' αυτό και εξάλλου έχει παίξει και πάρα πολλά παιχνίδια. Σεντερφός στην Δυνάμο Κιέβου και στο Μωσίν Εξτρέμ. Το επίσης καλό είναι που έχει πολύ καλά, χτυπάει πολύ καλά στη μένα, όπως είπα και ο Αϊτόρ. Ένα από αυτά μπήκε γκολ από το κεφάλι του Σπόρα. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι εκεί θα πέσει το βάρος τώρα, όπως και στον Μπερνάρ, ο οποίος αν χρειαστεί στη διάρκεια του αγώνα μπορεί να παίξει στο Εξτρέμ. Εξάλλου έχει παίξει τόσο παιχνίδια εκεί, μέχρι να υπάρχει ενίσχυση στο Γενάρη και να έρθει ένας Εξτρέμ που ο Παναθηναϊκός ήδη ψάχνει για να αντικαταστήσει τον Αϊτόρ που μέχρι το τέλος σεζόν θα νοκάουτ. Και να μπορεί να δώσει λύσεις στον Παναθηναϊκό. Ωραία. Ο Σπόραρ θα είναι μία αλλαγή στην κορυφή της επίθεσης. Από εκεί και πέρα ο Βέρμπιτς η δεύτερη. Είναι ξεκάθαρο. Όχι, ο Βέρμπιτς έπαιξε. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Τώρα αναρωτιέμαι, θα υπάρξει κάποια αλλαγή σε κάποιο άκρο της άμυνας και φυσικά αναφέρομαι για τον Σάντες. Δεν νομίζω. Τώρα αρχίζει η προπόνηση σε λίγο. Εάν δεν προκύψει σε κάποιο απρόβλημα, η δεκάδα θα είναι Μπρινιόλ, τερματοφύλακας, δεξιά Σάντσες, αριστερά Χουάνκαρ, Σέκεφελτ με Μάγνους στο κέντρο της άμυνας, ο Ρούμπεν, ο Τσέριν και ο Μπερνάρ στα χαφ, ο Βέρμπιτς, ο Σπόραρ και ο Παλάσιος μπροστά. Δεν θα προχωρήσει αλλαγή στην άμυνα προπονητής. Ο Γιωβάνοβιτς δεν θέλει να χαλάει τη χημεία της ομάδας, το σύνολο της ομάδας. Μπορεί κάποιοι παίκτες να μην είναι και πολύ καλοί σε κάποια μάτια, να μην έχουν κάνει καλή εμφάνιση. Αυτό όμως δεν τον οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα τον πετάξει εκτός ενδεκάδας. Γιατί δεν θέλει να χάσει τη χημεία, το σύνολο και βασικά στηρίζεται σε παίκτες που έχουν ρυθμό, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και χρειάζεται χρόνος για τους παίκτες που έχουν χάσει τη θέση στην εντεκάδα και δεν έχουν ρυθμό είτε για τραυματισμούς. Χρειάζεται χρόνος για να ξαναβρουν τη θέση στην εντεκάδα. Είδαμε και ο Σπόρα δηλαδή, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν έτοιμος, αλλά ξεκίνησε τον Ιωαννίδη προπονητής, τον έβαλε αλλαγή.
Οπότε δεν νομίζω θα προχωρήσει κάποια αλλαγή στην άμυνα. Το πιο πιθανό είναι να δούμε την ίδια τετράδα που είδαμε στα τελευταία παιχνίδια. Οκ. Okay. Μία τελευταία ερώτηση. Θα ανέβεις και εσύ ή όχι? Όχι. Οπότε μόνο ο Βασίλειας. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, είναι τάσο κάτι άλλο που πρέπει να αναφέρουμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού?